ένας χαρταετός πολυταξιδεμένος, καταχωνιασμένος έναν ολόκληρο χρόνο μέσα στην αποθήκη, στο πίσω μέρος της ντουλάπας, στον πάτο ενός μπαούλου, περιμένω εκείνη τη Δευτέρα να με πιάσουν χέρια παιδικά, χέρια τρυφερά και να μ' αρπάξουν, να με βγάλουν στο ανοιξιάτικο φως, να αναπνεύσω τις άνοιξεις στις μυρωδιές, να νιώσω το φύσιμα του αγέρα να κουνάει την ουρά μου. Καμιά φορά επουλώνω τις πληγές που μ' άφησε η περσινή μου βόλτα στον ουρανό ή το απρόσεκτο σημάζεμα στην κρυψώνα μου. Διώχνουν τη σκόνη από πάνω μου, επιθεωρούν το σκελετό και τα ζύγια και διορθώνουν τη μακριά μου ουρά. Βιάζομαι, δεν μου αρέσει που με κανακεύουν, δεν μου αρέσει να κάθομαι στη γη. Η χαρά μου ξεκινά μόλις νιώσω το τρεχαλιτό από τα δυο παιδικά πόδια και την απογείωσή μου ψηλά ψηλά στον ουρανό. Εκείνη η θέση μου. Εκεί ζω για μια ολόκληρη μέρα, αλλά όσα ρουφάω με το βλέμμα μου, φτάνουν να με κρατήσουν ζωντανό για τις υπόλοιπες 364 ημέρες. Ανεβαίνω, ανεβαίνω και ακούω τσιριχτά και παιδικές φωνές, το γέλιο ενός παππού και από κρυάτικους σκοπούς. Στη μύτη μου καταφθάνει γεύση από τα θαλασσινά. Το βλέμμα μου τώρα αγκαλιάζει όλο το λόφο και καταγράφω σε ατελείωτα κλικ εικόνες. Ένα κορίτσι ντυμένο μπαλαρίνα να κρύβεται από τον πιερότο, ψάχνει να της πετάξει ένα σακουλάκι με τα κομφετή, παρέες να σπάνε τη λαγάνα και να τη μοιράζονται, στο πιατάκι πέντε κομμάτια χαλβά και ξυλοπόδαρη να πηγαίνω έρχονται μπροστά στα έκπληκτα μάτια των μικρών. Ο βοριάς με σμπρώχνει μακριά από το λόφο, τώρα ταξιδεύω προς άλλη κατεύθυνση, η ματιά μου τώρα στενάχωρη, τρία παιδιά χωρίς μάσκες και στολές. Παίζουν με τις πεταμένες σερπαντίνες που βρήκα στο δρόμο, λίγο βρώμικες, λίγο σχισμένες. Εδώ ο αέρας δεν μου φέρνει μυρωδιά από νηστίσιμα θαλασσινά, αλλά βλέπω σε ένα τσουκάλι να σιγοβράζει φασολάδα και στο πιατάκι στο τραπέζι λίγες ελιές. Ένας ηλικιωμένος στην αυλή με αποκόμματα από κυτρινισμένες εφημερίδες και ξύλινα πηχάκια πασχίζει να φτιάξει έναν αδερφό μου, χωρίς χρώματα, χωρίς περίπλοκα σχέδια. Τα τρία παιδιά σε κύκλο τώρα γύρω του χτυπάνε παλαμάκια, ώσπου με την άκρη της ματιάς τους μ' αντικρίζουν και σταματούν να κοιτούν τον παππού και τον κυτρινισμένο αδερφό μου. Περιεργάζονται το φανταχτερό μου σχέδιο και με δείχνουν με το μικρό τους δείκτη. Νάταν, να χάσω ύψος αυτή τη στιγμή, να πέσει ο άνεμος και να βρεθώ στην αυλή, να πέσω στα παιδικά αυτά χεράκια και τότε αυτή η Δευτέρα θα κρατήσει πιο πολύ. Δεν θα με κρύψουν ξανά στο πατάρι, μα κάθε μέρα αυτά τα χέρια θα με ανεβάζουν με χαρά στον ουρανό. Τι είδε ο δικός σας χαρταετός από τον ουρανό, μοιράσου μαζί μας τα μυστικά του. Μετά από την αναμονή ενός ολόκληρου χρόνου, ήρθε ξανά η καθαρά Δευτέρα, αρχή της Σαρακοστής. Στο χωριό, το κλίμα ήταν γιορτινό. Όλη η οικογένεια είχε μαζευτεί σε ένα μεγάλο τραπέζι και απολάμβανε διάφορα νηστίσιμα εδέσματα, όπως λαγάνα, χαλβά, διάφορα θαλασσινά και άλλα πολλά. Μετά το φαγητό ήρθε η ώρα για το πέταγμα του χαρταετού. Τα παιδιά τρέχοντας έβγαλαν το σκονισμένο χαρταετό από την αποθήκη και με ένα μικρό ξεσκόνισμα ο χαρταετός ήταν έτοιμος για να ξανανεύει ψηλά στον ουρανό, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο αναμονής. Ο χαρταετός πετώντας πάνω από το χωριό έβλεπε χαρούμενους ανθρώπους να χορεύουν, να τρώνε και να περνάνε αυτή την όμορφη μέρα με την οικογένειά τους. Όμως τότε το σκηνή του χαρταετού κόπηκε, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει ο αέρας προς τη μεγάλη πόλη. Ο χαρταετός ήταν ενθουσιασμένος, γιατί ήταν η πρώτη του φορά που θα πήγαινε κάπου τόσο μακριά από το χωριό. Όμως όταν έφτασε στην πόλη, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτό που περίμενε να δει. Η πόλη δεν είχε καθαρό μπλε ουρανό και πράσινα δέντρα. Υπήρχε παντού ένα γκρι χρώμα και πουθενά δεν υπήρχαν δέντρα. Η ατμόσφαιρα είχε μια μυρωδιά από το καυσαέριο που ο χαρταετός μύριζε για πρώτη φορά. Οι άνθρωποι καθόταν αμέτρητες ώρες κολλημένοι στην κίνηση του δρόμου. Άλλοι τρέχανε να προλάβουν τις δουλειές τους και άλλοι κλεισμένοι μόνοι τους σε ένα διαμέρισμα με μόνη παρέα την τηλεόραση. Όμως αυτό που προβλημάτισε περισσότερο το χαρταετό ήταν πως ήταν μόνος του. Κανένας άλλος χαρταετός δεν πετούσε στον ουρανό της πόλης. Τότε ο χαρταετός άλλαξε γνώμη και ήθελε να γυρίσει στο χωριό, εκεί που οι άνθρωποι ζούσαν ξέγνιστοι και χαρούμενοι και χωρίς άγχος και φασαρία.
Ανέβαινε, όλο ανέβαινε χαρτάτος μου, μέχρι που χάθηκε από τα μάτια μου. Είχε φτάσει και εγώ δεν ξέρω πού. Και τότε άρχισα να αναρωτιέμαι, πού πήγε ο χαρτάτος μου με τα πολλά χρώματα, τι έβλεπε άραγε από εκεί ψηλά. Σίγουρα θα έβλεπε σπίτια γεμάτα χαρά, που από τις αυλές τους έβγαιναν χαρούμενες μελωδίες και λαχταριστές μυρωδιές. Επίσης θα έβλεπε χαμογελαστά και ζωηρά παιδιά που έτρεχαν από δρόμο σε δρόμο για να παίξουν. Σίγουρα θα έβλεπε και άλλους χαρτέτους που βιαστικά ανεβοκατέβαιναν στον ουρανό με τη δύναμη του ανέμου και με τους επιδέξιους χειρισμούς των παιδιών. Πόσο τυχερός είναι ο χαρτέτος μου! Μόλις ο χαρτέτος μου άρχισε να πετάει στον ουρανό, αντίκρισε όμορφα δέντα και σπίτια, μια οικογένεια που έτρωγε χαλβά και λαγάνα. Είδε χαρούμενα παιδιά που πετούσαν το δικό τους χαρτέτο και διάφορους χαρτέτους να πετάνε γύρω του. Εντόπισε παιδιά που παίζουν κρυφτό κυνηγητό και αυτό τον γαλήνευε. Είδε ανθρώπους να φτάνουν εκείνη την ώρα με το μάξι και άλλους να τρώνε σε ταβέρνες. Την ήρεμη θάλασσα να σκάει απαλά στα βράχια. Αντίκρισε όμως και παιδιά να κάθονται μόνα τους, να μην έχουν σπίτι ή λεφτά να φάνε. Τότε ο χαρτέτος μου στενοχωρήθηκε και ευχήθηκε αυτά τα παιδιά να έχουν ό,τι χρειάζονται.